Την ιδέα... Τι λέει! Η δική μου ταινία στην τρίτη πράξη της κάνει χρήση ιδεάρα των μαγνητών. Χρήση ναρκωτικού κάνει. Πες μου το τέλος του Assassin's Creed. Ακριβώς! Ενώ η δικιά σου ταινία. Το έχω στο θετικό. Εμείς όχι. Έχεις τρίτο εδώ, γιατί μπορεί και να μην έχει τρίτη ταινία σου. Τι! Δε, είναι... Τι! Δεν... Άκουσέ με λίγο! Καλώς ήρθατε! Ξεκινάω γιατί το παιδί δεν έχει στις βλέψεις του να ξεκινήσουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα! Σήμερα το project έχει, μάλλον λέγεται Film Wars. Καλό. Και το εμπνεύστηκα από ένα βίντεο που είχα κάνει στο TikTok. Έκανε και ένα καλό το TikTok, ευτυχώς. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Εδώ είμαστε γιατί. Τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε επιλέξει κακές ταινίες. 10 κακές ταινίες, τουλάχιστον ταινίες που δεν μας αρέσουν εμάς. Και θα τις βάλουμε αντιμέτωπες. Ρίχνω το intro για να σας εξηγήσω ακριβώς μετά τι θα γίνει. Φύγαμε. Στο σημερινό παιχνίδι έχουμε βάλει 10 ταινίες, τις έχουμε βάλει αντιμέτωπες. Τα ζευγάρια έχουν βγει σύμφωνα με τη θεματολογία της κάθε ταινίας, ώστε να υπάρχουν και κοινά σημεία για να συγκρίνουμε. Βγήκαν τα ζευγάρια και μετά με κλήρωση βγήκε ποια ταινία θα υπερασπιστώ εγώ και ποια θα υπερασπιστεί ο Ανδρέας. Disclaimers από τώρα, οι ταινίες που θα ακουστούν τώρα δεν μας αρέσουν, είναι κακές ταινίες και θα υποχρεωθούμε να τις υποστηρίξουμε. Ο νικητής του σημερινού παιχνιδιού, δηλαδή, μάλλον εγώ. Ναι. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Ναι, ναι. Διαφωνείς, γιατί σε βλέπω λίγο ειρωνικό τον ναι. Ναι, ναι. Α. Θα κερδίσει όλες αυτές τις συλλεκτικές Minix φιγούρες και για εσένα που ρωτάς ποιες είναι οι Minix φιγούρες, θα σου πω εγώ. Οι συλλεκτικές Minix φιγούρες έρχονται στην Ελλάδα από την Τζιόκι Πρετσιόζη και απεικονίζουν αγαπημένους χαρακτήρες από ταινίες, σειρές και άνιμε με μεγάλη ακρίβεια. Και όταν λέω συλλεκτικές, είναι όντως συλλεκτικές, γιατί σε κάθε παρτίδα είναι μοναδικές. Δεν θα ξαναβρείτε ποτέ αυτές τις φιγούρες που βλέπετε αυτή τη στιγμή σε κάποια επόμενη παρτίδα. Τις φιγούρες Minix τώρα μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα τεχνολογίας αλλά και παιχνιδιών, αλλά και φυσικά στο επίσημο e-shop της Gioki Preziosi, gptoys.gr. Θα σας έχω και link κάτω στην περιγραφή για να επισκεφτείτε κατευθείαν το gptoys.gr. Εσείς λοιπόν μπορείτε να τις βρείτε εκεί. Ο Ανδρέας μπορεί να τις κερδίσει εάν με κερδίσει στο σημερινό παιχνίδι. Τι διαβάζεις εκεί πέρα, δεν είσαι έτοιμος για να διαβάζεις? Πρώτο battle, Assassin's Creed vs Uncharted. Εσύ ποια έχεις? Assassin's Creed. Εγώ έχω το Uncharted. Και λέει, έχω Uncharted εγώ. Και εγώ το Assassin's Creed έχω. Και λέμε την ίδια ταινία. Όχι, λοιπόν, ξεκινάς. Α, να πούμε τους κανόνες. Για πες. Έχουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Για πες. Ο καθένας από τους δύο έχει φέρει 4 θετικά επιχειρήματα για την ταινία του. Σωστά. Ναι. Ούτε 5, ούτε 6, ούτε απερί. Είναι 4 ο καθένας. Εντάξει. Και ο τα λέει και ο καθένας προσπαθεί, θα γίνει μια συζήτηση. Αυτό. Μία εσύ λες, μία εγώ λέω. Επειδή είμαι γενναιόδωρος, ξεκίνα εσύ να λες θετικά επιχειρήματα. Άκουσέ με. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Καταρχάς, η ταινία μου έχει πολύ ωραίο cast. Πρώτη λέω τους πρωταγωνιστές. Για πες τους ωραίους cast για τους πρωταγωνιστές. Αυτοί που μου άρεσαν μόρτας. Ναι. Ο Michael Fassbender που είναι πρωταγωνιστής. Τον συχαίνομαι. Ωραία. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι που είναι η ταινία όπως είναι. Όχι. Έχει το Fassbender που λίγο... είναι. Άκουλε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν, με ενδιαφέρει εμένα. Είναι άθλιος, δεν τον πάω λοιπόν, καθόλου. Η άλλη κοπέρα δεν μου άρεσε. Δεν. Χάλια, ναι. Λες θετικά για την ταινία, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Και πέρα δεν μου άρεσε. Μπράβο, συμφωνώ, συμφωνώ. Και ο επόμενος που μου άρεσε ήταν ο Jeremy Irons. Εντάξει, Jeremy Irons, και εγώ, εντάξει. Φαντάζομαι. Για πες μου, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα αντικρούσω το δικό σου cast. Που ναι, ναι. Τώρα κακά τα ψέματα, μέτρο του κερατά είναι. Καλά, για πες το δικό σου. Έχω το αστέρι των επόμενων ετών, τον Tom Holland, ο οποίος παίζει τον Spider-Man χωρίς το Lee. Παίζει τον Spider-Man τέλειο. Σε διακοπές. Τέλειο. Ποιος είναι ο πιο εμπορικός χαρακτήρας γενικά σε super hero και σε τέτοια? Ποιος είναι? Ο Spider-Man δεν είναι? Άρα. Ωραία. Και χωρίς τον Tony Stark. Ωραία. Η ταινία πώς λέγεται? Uncharted. Από τι έχει στηριχθεί η ταινία? Από κάτι παιχνίδια δεν έχει στηριχθεί? Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Κάτι τε... Άκου λίγο. Εγώ τα μανούβρω και τα μανούβρω. Αν παίξεις το παιχνίδι, θα καταλάβεις ότι η ταινία είναι ό,τι χειρότερο ναι, υπάρχει. Γιατί αλλάζει θέμα? Μιλάμε για το cast. Είναι το δικό μου cast καλύτερο? Θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Έχω για sidekick τον πιο αχώνευτο ηθοποιό που και εσύ δεν το χωνεύεις. Ακριβώς. Ωραία. Και παίζει όντως τον αχώνευτο. Είναι καλό το cast. Θετικό. Θετικό. Δεν είναι ούτε καλά. Δεν παίζει ούτε καλά. Είναι αρνητικό. Θετικό. Φτάνουμε στον χαρακτήρα που τον λένε Nathan Drake. Ναι. Nathan Drake. Άκου, και το φτιάχνει ο Tom Holland. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Έναν από τα χειρότερα cast
που υπάρχουν, έχουν γίνει ποτέ. Να σου πω κάτι, ήθελαν να παίξουν. Όχι, να, δεν ήθελαν τίποτα. Ήθελαν να προβάλλουν έναν πιο μικρή ηλικία. Να σου πω τι ήθελαν να κάνουν. Ήθελαν να πούνε ότι είναι ο Tom Holland για να πάνε να τη δει κάποιος. Γιατί άμα δεν ήταν ο Tom Holland, θα πήγαινε κανείς να τη δει. Συμφωνώ, αλλά πού είναι το κακό σε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην είναι ότι χειρότερο όμως ο Tom Holland. Είναι έξυπνοι, διότι ξέρουν δεν έχουν καλή ταινία, δεν έχουν καλό σενάριο. Το έχω στα θετικά. Εμείς όχι. Δεν έχουν καλό σενάριο. Το ξέρουν. Και σου λέει τι θα κάνουμε, θα φέρουμε ένα γνωστό, τον πιο μεγάλο αστέρα αυτή τη στιγμή τη σημερινή εποχή. Για να φέρει και ποιο είπε ότι ταιριάζει όμως. Κανείς δεν το είπε αυτό, εγώ λέω ότι δεν ταιριάζει. Δεν ξέρω, τώρα ταιριάζει. Από τα χειρότερα cast. Από τα χειρότερα cast και ο άλλος ο. Τι είναι από αυτός? Το Fast Bender. Ναι. Πώς το λένε αυτό το Fast τέτοιο, καλύτερος ναι. Είναι. Μια χαρά είναι το παιδί. Πάμε παρακάτω, α πούμε κάτι θετικό. Πες, πάμε παρακάτω τώρα γιατί. Το cast, έλα. Δεν συγκρίνω. Τι κέρδισε το cast. Έλα τώρα και εσύ να το παραδεχτείς ότι ο Tom Holland και α μην παίζει, α μην ταιριάζει στον Nathan Drake. Σε θέμα cast είναι καλύτερο από το Fast Bender. Το Fast Bender το βλέπετε όταν πάτε μια σφαλιάρα. Έλα τώρα. Τουλάχιστον εμείς, εντάξει, συγγνώμη για όσους το συμπαθείτε ή και όχι. Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Η δική μου η ταινία έχει γρίφους. Και όχι απλά γρίφους. Έχει πολλούς γρίφους. Έχει γρίφους μέσα πολύ. Σε γρίφους. Ευχαριστώ που το λες αυτό. Τι. Η δική σου τι έχει. Τι έχει η δική σου. Η δική σου κάθε 5 λεπτά φεύγει από το ωραίο περιβάλλον που σου έχει φτιάξει. Το πολύ ωραίο ναι, μεσαιωνικό, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πού ναι, είναι. Ναι. Και σε πηγαίνει πίσω σε ένα μηχάνημα που κάνει κάτι τέτοια ο Fast Bender. Αυτό είναι το παιχνίδι, από εκεί είναι το παιχνίδι. Ναι, το έδειξες μια φορά. Το δείχνει κάθε 10 δευτερόλεπτα, επιστρέφει πίσω στην πραγματικότητα. Φτάνει, το είδαμε. Γιατί να μην επιστρέψει για να καταλαβαίνεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι πραγματικότητα. Ναι, φτάνει, το καταλάβαμε. Το είδαμε μία φορά. Όχι, δεν φτάνει. Το είδαμε δύο φορές, το είδαμε τρεις, το είδαμε τέσσερις. Φτάνει. Και 10 φτάνει. Θα το δεις. Άσε με να ευχαριστηθώ. Είναι το βασικό. Αυτό είναι το Assassin's Creed. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν με νοιάζει, αυτό είναι το παιχνίδι. Εγώ βλέπω ταινία. Όχι. Το έδειξες μία. Δείχτω μία και δείχτω και μία προς τη μέση για να μου θυμίσεις ότι όντως αυτό δεν είναι το παρελθόν που βλέπουμε ή δεν είναι, ότι είναι μέσα από μηχανήματος. Φτάνει. Και εσύ το έλεγες ότι κουράστηκες με αυτό το πράγμα. Άρα τι λέω. Είναι από τα full αρνητικά. Αποδείξεις, μετά να βγεις βίντεο. Είναι από τα full αρνητικά τη συγκεκριμένη ταινία. Έχεις κάτι να αντικρούσεις, έχεις καλύτερο σενάριο στην ταινία σου. Πες μου το τέλος του Assassin's Creed. Ακριβώς! Αυτό ακριβώς! Καταλαβες! Αν δεν είχε την ταμπέλα Assassin's Creed, ούτε καν σαν άσημη ταινία, δηλαδή. Ωραία! Αν δεν είχε την ταμπέλα Uncharted. Ναι, θα ήταν μια χαρά ταινία. Κανένας δεν θα διαμαρτυρόταν. Θα ήταν μια μεσαία ταινία, η οποία κανένας δεν θα είχε απαιτήσει από αυτό. Θα ήταν μια ταινία με τον Tom Holland, με έναν τύπο που απλά δεν θα λεγόταν Nathan Drake, δεν θα είχε την ταμπέλα Uncharted και θα πήγαινε να την έβλεπε μια χαρά. Και θα βλέπω ένα. Άκυρο πράγμα γιατί δεν εξηγεί τίποτα στην ταινία. Μια χαρά τα εξηγεί όλα. Είναι γρίφος σε γρίφο. Ναι, κάποιος γρίφος είναι για 5 χρόνια παιδιά. Έλα, έλα, πάμε στο επόμενο όχι, θετικό. Δεν κέρδισες. Μια χαρά κέρδισα. Αυτό το θετικό δεν το κέρδισες. Και σε μια χαρά. Τώρα θα μου πεις το σενάριο του Assassin's Creed. Στο πιο δεν μπορώ να πω τη λέξη καν όταν έχει να κάνει με το Assassin's Creed. Ενώ η δικιά σου ταινία. Μια χαρά σενάριο. Πάμε όχι. Εσύ τώρα. Θέλω να μου πεις θετικό για τη δική σου. Πάμε στο τρίτο δικό. Άκου. Ή δεύτερο. Εγώ για δεύτερο θετικό δικό μου έχω βάλει το σχεδιασμό γενικά των στολών ναι. Και όλα αυτά, το σχεδιασμό γενικά. Πιο λίγο κάτουρο, πάπιας. Για πες για αυτό τι έχεις να πεις. Τι έχεις βάλει, το σχεδιασμό των στολών. Πήγαινε, ναι. Δες μια επίδειξη μόδας Victoria's Secret άμα θες να δεις στολές. Όχι, γενικά, ωραίες. Γενικά όλα, το σχεδιασμός γενικά. Τι γενικά τώρα, ωραία. Και τι θα τον πει ηθοποιώ, το στολών. Είναι ένα θετικό, είναι ωραίο να το βλέπεις. Ωραία, εντάξει, το είδα και. Και τι θετικό, ωραίο. Ωραία, εντάξει, ναι, είναι ωραίο και. Ωραία. Αυτό βρήκε να πει για θετικό τώρα για την ταινία σου. Ναι. Αυτό είναι θετικό για την ταινία σου. Θετικότατο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, με. Εντάξει, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Πάμε ναι. Παρακάτω. Το δεύτερο δικό σου. Σε έχω εδώ. Για πες το. Ο κακός μου. Και δεν έχω έναν. Έχω τρεις. Έχω μία τύπισσα η οποία τον προδίδει δύο φορές. Α, το plot twist. Ναι, ναι, για να πες το plot. Έχω μία άλλη τύπισσα η οποία προδίδεται από αυτή που προδίδει τον Tom Holland δύο φορές. Ναι, ναι. Και έχω και τον Αντώνιο Μπαντέρα, στον οποίο είμαι τόσο ακριβή η ταινία. Έχω τόσα πολλά λεφτά που τον σκοτώνω σε 5 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Άρα, ένα. Τον Αντώνιο Μπαντέρα δεν κάνει τίποτα δηλαδή. Εντάξει, είναι ο ένας ο κακός που δεν είναι. Ο ένας, η μία είναι ένα από τα χειρότερα plot twist γίνεται κακός. Και δύο, ακόμα ένα από τα χειρότερα plot twist γίνεται κι άλλος κακός. Οπότε δεν υπάρχει κακός στην ταινία. Εντάξει τώρα, εντάξει. Ναι, πάμε παρακάτω. Για το δικό στον κακό παίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πες τον κακό του της ταινίας σου. Ακριβώς αυτό! Ακριβώς αυτό! Δεν θυμάσαι τίποτα από την ταινία σου γιατί δεν είναι καν ταινία. Η λέξη ταινία είναι προσβολή για τη λέξη. Πριν λίγο τι είπες. Τι είπα. Με το περιβάλλον και αυτά, ότι σου άρεσε. Αυτό ακριβώς είναι το τρίτο θετικό μου. Θα συγκρίνεις το Assassin's Creed που πηγαίνει σε μια στιγμή στο παρελθόν. Σε μία δεν πηγαίνει, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω σε μία πηγαίνει.
Σε μία πηγαίνει. Και έχει και άλλα όμως. Με τη δική μου ταινία που σε πηγαίνει ταξιδάκια από εδώ και από εκεί πέρα. Ναι, η δική σου ταινία, η μισή ταινία. Σοβαρά, αυτό έβαλε στο διαθετικό. Ναι, η δική σου ταινία είναι κάτω από ένα συντριβάνι στη μισή ταινία. Ένα συντριβάνι. Δεν κατάλαβα, τι όντα συντριβάνια. Είναι κάτω από ένα συντριβάνι. Τι λες, μωρέ, δεν πηγαίνουν στο τέλος σε ένα νησί που έχει κάτι καράβια, ναι, υπτάμενα και άκυρο, κάτι τέτοια. Ναι, που πετάνε κάτι καράβια, λέει. Μια χαρά, πήγε ταξιδάκι, ένιωσε. Εκεί ένιωσε λίγο ασάς, όχι σας κρίνει. Τι ένιωσε. Για 2 δευτερόλεπτα, στο τέλος. Το ένιωσε. Το ένιωσε. Όχι. Όλο αυτό που έχω δει, δεν το ένιωσα. Γιατί όλο αυτό που έχει έρθει από την ταινία πριν, με πάει εκεί πέρα στο τέλος και λέω. Πρέπει μια χαρά εκεί που κοιμάσαι. Α, κοιμάσαι. Εκεί που κοιμάσαι και είσαι έτοιμο να σου φύγει το σαλάκι εκεί, ξαφνικά λες. Α, Uncharted! Ξανακοιμάσαι πάλι. Δεν κατάλαβα. Εγώ, εμένα η δική μου τουλάχιστον ταινία ταξιδιάρα. Άντε, πες, άντε να στο δώσω αυτό. Εντάξει, άντε. Έχει τρίτο, γιατί μπορεί και να μην έχει τρίτο ταινία σου. Θετικό. Δυσκολεύει, το ξέρω. Ο πρωταγωνιστής μου. Μαθαίνει από την πρώτη στιγμή της ταινίας τι θα πει απώλεια. Χάνει τον αδελφό του και όλα τα κάνει για το χαμένο του αδελφό. Μαθαίνει από πρώτο χέρι τι θα πει εγκατάλειψη και στη συνέχεια της ταινίας μαθαίνει πάλι από πρώτο χέρι, διπλή φορά αυτή φορά, τι θα πει προδοσία. Καταλαβαίνεις. Πες μου η εξέλιξη του δικού σου πρωταγωνιστή ποια είναι. Πώς ξεκίνησε ο πρωταγωνιστής σου και πώς έφτασε στο τέλος. Πες μου την εξέλιξή του. Δεν χρειάζεται γιατί ο. Τι! Δεν είναι πραγματικότητα. Τι! Τι! Δεν είναι πραγματικότητα αυτό που ζει ο δικός μου ο πρωταγωνιστής. Ζει έξω, είναι αλλού. Συγγνώμη, το νόημα του παιχνιδιού δεν είναι ότι αυτό το πράγμα που πηγαίνει μέσα και δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, ότι και καλά τα ζει όλα σαν να είναι πραγματικά. Τι τώρα, ναι. Τι λέμε τώρα, ότι δεν είναι πραγματικά. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να σταριστεί κάτι γιατί ο χαρακτήρας που είναι μέσα και καλά στο παρελθόν υπήρξε ήδη. Την εξέλιξη του χαρακτήρα σου θέλω να μου πεις. Γιατί να έχει εξέλιξη ο χαρακτήρας. Ξεκίνησε ο Fassbender κάπως και στο τέλος πώς έγινε. Τι άλλαξε στο χαρακτήρα του, τίποτα δεν άλλαξε στο χαρακτήρα του. Δεν πιάνεται. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το θετικό που είπες. Εγώ είπα. Α, εσύ είπες. Πιάνεται. Έλα, ο δικός μου ο χαρακτήρας εξελίσσεται πολύ καλύτερα. Παραδέξτε το. Τι, δεν θυμάσαι. Σου είπα να μου πεις εξέλιξη, περιμένω. Δεν χρειάζεται, σου λέω. Αυτό δεν ισχύει που λες τώρα. Έλα με το γκεφτέ, το Fassbender. Όχι. Όχι. Πες εσύ. Εσύ είσαι. Α, εγώ λέω. Λοιπόν, ένα δικό μου το τέταρτο θετικό είναι λίγο πιο περίεργο. Ενώ τα άλλα. Και οι δύο ταινίες, τα άλλα είναι εξαιρετικά. Και οι δύο ταινίες στηρίζονται σε παιχνίδια, εντάξει. Και οι δύο ταινίες. Γι' αυτό τις έβαλα αντιμέτωπες. Έχουν βγει από παιχνίδι, ναι. Ωραία. Mm. Η δική μου μεταφορά, ναι. Της δικής μου ταινίας η μεταφορά είναι 20 φορές καλύτερη από τη δικιά σου. Πού το στηρίζεις αυτό. Δεν λέω σαν ταινία. Άκου, βλέπεις και τις δύο ταινίες. Το πω εγώ αλλιώς. Βλέπουμε και τις δύο ταινίες. Έχουμε δει και τις δύο ταινίες. Με ποια ταινία από τις δύο διασκέδασες πιο πολύ. Πόναγε το κεφάλι σου μετά το Assassin's Creed ή όχι. Ναι, επειδή είχαμε δει τρεις συνεχόμενες ταινίες. Πόναγε όμως. Πρώτα αυτή είδαμε. Πρώτη αυτή είδαμε. Δεύτερη την είδαμε. Δεύτερη αυτή. Πρώτα είχαμε δει το Need for Speed. Μια χαρά περάσαμε. Και. Θα. Όχι, γιατί. Όχι. Μια χαρά περάσαμε. Όχι, λάθος. Το Assassin's Creed τώρα μιλάμε. Πόνεσε το κεφάλι σου. Ναι. Το Uncharted το είδαμε μετά το Assassin's Creed νομίζω. Ναι, το είδαμε μετά το Assassin's Creed που επέμενες χωρίς να το δούμε. Παρόλο που το είδαμε τρίτο, πέρασες όσο κακά, πόναγε το κεφάλι σου πολύ όπως πόναγε στο Assassin's Creed. Το Assassin's Creed βαρετό του κερατά. Είναι, ναι. Ωραία, τέλος. Εγώ, δικό μου θετικό. Έχω τίμιο μπρόμανς εγώ. Έχω τίμιο μπρόμανς. Το πέμπτο παιχνίδι. Ναι. Που είναι εξαιρετικό. Εντάξει. Αφού στο παιχνίδι. Τι κάνω τώρα, δηλαδή. Τίποτα. Αφού στο παιχνίδι. Αλλά κάνει κάτι διαφορετικό, μην κάνει τέτοια πράγματα. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Ωραία, έχει ωραίο. Έχει ωραίο. Εγώ δεν έχω παιχνίδι. Έχει ωραίο, μπρόμανς. Ωραία. Εσύ τι έχει. Πε μου μια ωραία σχέση μεταξύ δύο χαρακτήρων από την ταινία σου. Αυτό ακριβώ και πάλι. Δεν υπάρχει. Τέλο. Πε το δικό σου δικό. Δεν έχω άλλο. Τέλος αυτά. Τελειώσαμε. Τι έχει. Τέλος. Το ωραίο πρόβλημα. Νομίζω ότι δικαιωματικά αυτό το battle το κερδίζει το Uncharted. Έλα τώρα, Αντρέα. Δικαιωματικά. Δώσ' το. Ωραία, ναι. Κερδίζει. Uncharted, νικητής. Επόμενο. Επόμενη μάχη. Η επόμενη μάχη είναι. Πες την εσύ, Αντρέα. Need for Speed εναντίον Fast and Furious 9. Η ταινία μου έχει δύο κακούς. Η μία κακιά παίζεται από την Charlize Theron. Και ο άλλος ο κακός παίζεται από τον Τζον Σίνα. Ωραία. Ο οποίος Τζον Σίνα υποδίεται έναν εκπαιδευμένο στρατιώτη, παύλα μυστικό πράκτορα, ναι. Ο οποίος στα παιδικά του χρόνια την κάνει να είναι και αδερφός του ρίτου, γιατί βλέπουμε Fast and Furious και όλη την οικογένεια. Ό,τι να είναι. Ωραία, ναι. Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Την κάνει να έχει βοηθήσει στο θάνατο του πατέρα τους. Τόσο ωραία. Dark είναι η ταινία μου. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Αυτό είναι θετικό. Έχω δύο κακούς. Ο ένας είναι. Τι άλλο. Τι να σου πω δηλαδή. Σαρλίστερον
και Τζον Σίνα. Και το αναβολικό με πόδια να τρέχει να του κυνηγάει. Την ερμηνεία καριέρα του Τζον Σίνα μου την εξηγεί. Ναι, ενώ στι άλλε ταινίε του Τζον Σίνα ήταν έσαιρνα από πίσω μια τέτοια με Όσκαρ. Τι με νοιάζει για τι άλλε ταινίε, για Fast and Furious. Τι περίμενε, ο Τζον Σίνα είναι. Ωραία, είναι. Ωραία. Γιατί να πάρουν άλλο. Fast and Furious βλέπει, τι θε να πει. Ποιο θα σου φέρουν το. Τι Fast and Furious βλέπει. Daniel Day Lewis. Και πώ δεν ξέρει την ταινία σου, τι Fast and Furious βλέπει, ακριβώ αυτό. Μια χαρά, εντάξει, ξέρω τι βλέπει. Ό,τι χειρότερο ο Τζον Σίνα. Μια χαρά. Πε μου τον δικό σου κακό. Το πρώτο θετικό είναι το cast και εμένα. Δεν μίλησα καν για όλο το cast, έτσι, γιατί έχω κι άλλο να σου πω, αλλά πάμε στο δικό σου cast, ναι. Τι έχεις να πεις. Το Toretto έχεις να πεις. Vin Diesel, συμπαθέστατος. Πάμε παρακάτω. Εγώ, εγώ για μπύρα πήγα να μιλήσω. Για μπύρα, για ταινία όχι, όμως για μπύρα ναι. Εντάξει, άμα εκείνη να το στην πυρίτσα πάμε να γυρίσουμε μια ταινία. Ωραία. Το δικό μου cast που είναι. Το δικό σου είναι εδώ, το δικό μου είναι εδώ. Έτσι. Άρον Πολ. Πρόσεχε εκεί πάνω που είναι ο Άρον Πολ, μην πέσει και χτυπήσει προς Toretto. Ωραία. Ναι. Όχι, το cast μου είναι εδώ, άρα μπορεί να είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Λάζω το κουτάλι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Ωραία, ήδη κέρδισε το cast, να ξέρει. Ήδη κέρδισε το cast. Άκου. Ο, δεν είναι μόνο αυτό. Ο πρωταγωνιστή σου. Εντάξει, πες και του υπόλοιπου. Λοιπόν, είχε η ταινία μέσα τον. Τι κάνει, τι. Όχι, τίποτα. Δεν θέλω να βάλω η κάμερα, γράφει. Ντόμινικ Κούπερ είχε μέσα. Αυτό δεν είναι συμπαθητικό. Επειδή είσαι συμπαθητικό, αυτό δεν είναι συμπαθητικό. Θα πήγαινε για μπύρα. Είναι, είναι. Ναι. Ωραία, θα πήγαινε για μπύρα. Λοιπόν, ναι. Άρα έχουμε δύο μπύρε. Δεν θα σώσουμε λεφτά, βέβαια. Ράμι Μάλεκ, που έχει πει πολύ καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάσαι τη σκηνή με τον Ράμι Μάλεκ που έχει μέσα στο Need for Speed. Το θυμάσαι. Που είναι που παρετείται από τη δουλειά του και γδύνεται. Α, ναι. Α, ωραίο, ωραία σκηνή. Ωραία σκηνή. Ωραία, αλλά εγώ τι θυμόμαι. Εγώ χάνω μόνο μου. Άκου να σου πω για τον Jesse Pinkman που είπε. Ο οποίο τον λέω Jesse Pinkman και όχι Aaron Paul, διότι από τότε που έχει παίξει τον Breaking Bad δεν έχει καταφέρει να παίξει έναν άλλο ρόλο τη προκοπή. Ακόμη. Ναι, κάνει τη διαφορά μα. Ακόμη ταινία. Έχει μείνει σε αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι. Που μου λε ότι το cast είναι εκεί. Άκουσε με. Σιγά. Επίση, ο Aaron Paul, ναι, σε αυτή την ταινία. Καταρχά, ο Aaron Paul, εντάξει, το συμπαθούμε, αλλά σε αυτή την ταινία είναι λε. Είναι σαν το παιδάκι που το έχουν ντύσει με άλλα ρούχα και που δεν του αρέσουν και πηγαίνει στο, σε πάρτι και είναι με τα στενά τα παντελονάκια και αυτά. Γιατί ήρθα εδώ. Με τα στενά τα παντελονάκια και λέει α, ναι, είμαι και στο Need for Speed. Πρέπει να παίξω έναν οδηγό αγώνων. Έτσι νομίζω. Και παίζει φοβερά. Σιγά το φοβερά που παίζει. Παίζει μια σιγά. Χαρά παίζει. Έλα, εντάξει. Πάρα πολύ καλά. Απλά παίζει. Είναι ο Άρον Πολ τώρα. Όχι. Δεν παίζει καλά τώρα. Έλα. Δεν παίζει καλά. Ναι. Α, το ξαναδούμε. Για πες μου το δεύτερο θετικό, αν υπάρχει. Ξαναλέω. Πολλά έχω γράψει εδώ πέρα. Δεν το περίμενα. Άπειρα έχω εδώ πέρα. Άκου λίγο. Ότι είναι ταινία. Άκου λίγο. Κλιμάκωση ταινία. Τρίτη πράξη. Η δική μου ταινία στην τρίτη πράξη τη κάνει χρήση ιδεάρα των μαγνητών. Χρήση ναρκωτικών κάνει. Χρήση ναρκωτικών κάνει η δική σου ταινία, διότι στο τέλος της δικής σου ταινίας, στην τρίτη πράξη σου, είναι λες και έχει φάει πέτρα στο κεφάλι ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Ναι, τι να κάνει. Ενώ είναι μια χαρά η ταινία σου μέχρι μια την τρίτη πράξη. Ωραία, μέχρι την τρίτη αυτό. Πράξη. Στην τρίτη πράξη είναι λες και του είπαν να γράψει σενάριο με κλειστά μάτια. Ωραία. Και έκανε... μια χαρά μέχρι εκεί όμως, έτσι. Τι να το κάνω αφού έχεις χάλια τέλος. Ωραία, εσύ πας μια χαρά όμως μέχρι το τέλος. Ναι. Μια χαρά πας. Στο τέλος γίνεται η ταινία μου καλύτερη εμένα. Χρησιμοποιεί και την τι ιδέα. Τι λέει! Με τους μαγνήτες. Η καλύτερη ιδέα της ταινίας. Με τους μαγνήτες. Τι. Δεν έχουν δει. Ιδεάρα. Έλα. Αν κάτι έχουμε, δεν μπορούμε να προσάψουμε στις ταινίες Fast and Furious είναι ότι δεν έχουν καλές σκηνές καταδίωξης και δράσεις και τέτοια. Εντάξει. Άμα δεν υπήρχε αυτό θα ήταν. Ναι, αλλά αυτό είναι super και τα κάνουν και τα περισσότερα με πρακτικά εφέ, οπότε έλα. Έλα, με πρακτικά εφέ τα κάνουν τα περισσότερα. Ναι, πριν μία μέρα μου λύγεις ότι φαίνονται σάπια βέβαια, τα όλα αυτά. Άλλο αυτό. Αλλά τα τι άλλο αυτό. Προσπαθούν όμως να κάνουν με πρακτικά εφέ. Και εγώ προσπαθήσω να κάνω πράγματα αλλά και δεν τα καταφέρω, τι σημαίνει αυτό, τι είναι δεν καλά. Δεν έχει σημασία. Αυτή η σκηνάρα είναι και η ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Το είχα πει και στο Καλλίκα εκεί, παρόλο που ήμουνα έξαλλος. Ναι. Αυτό το παραδέχτηκα. Ήσουν έξαλλος, ναι. Ναι, αυτό το παραδέχτηκα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, αλλά έχουμε ταινίες σήμερα που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ταινίες οι οποίες ναι. Δεν μας αρέσουν. Δεν είπα ότι ξαφνικά. Ω, το λέω! Και τρελαίνομαι, ρε. Ωραία. Η τρίτη πράξη πες ότι είναι μια χαρά. Ναι. Πώς έχει φτάσει μέχρι εκεί πέρα, όμως. Πώς έχει μια χαρά. Τι μια χαρά. Τι έχει. Τι έχει πει ο ίδιος εσύ. Τι έχει. Είναι η Cypher, μια χαρά που τη φυλακίζει μέσα σε μια γυάλα μαζί με ένα χρυσόψαρο που χτυπάει την πόλη. Δεν κατά. Μια χαρά. Και ο Τζον Σίνα προσπαθεί να πάρει πληροφορίες και να χακάρει αυτή. Μια χαρά είναι μέχρι εκεί πάμε. Μια χαρά. Ναι. Αλλά εμείς μιλάμε, άστο το μέχρι εκεί. Εγώ σου μίλησα για την κλιμάκωση. Έχω καλύτερη κλιμάκωση στην ταινία μου. Δεν έχεις καν κλιμάκωση. Παθαίνει εγκεφαλικό δεκάτου βαθμού η ταινία σου στο τέλος. Η δική μου η ταινία στο τέλος φτιάχνει. Κέρδισα σε αυτό. Επόμενο θετικό δικό σου. Τα είπαμε τώρα ότι έχω ενδιαφέρον. Με 100% αλήθεια. Τι έχεις. Ότι έχω ενδιαφέρον σενάριο με ωραίο κακό. Καλά, εντάξει. Και κάτι που έχεις πει και εσύ. Ναι.
Άκου. Ότι στηρίζεται σε σημαντικό θάνατο. Ναι, άκου, ναι, ωραία. Το μόνο ωραίο που έχει το συγκεκριμένο σενάριο στην ταινία σου είναι ότι στην αρχή θυσιάζεται, σκοτώνεται ένα τύπο, δεν θυμάμαι, είναι κάτι φίλο, είναι ή αδερφό. Νομίζω είναι αδερφό του Άρον Πολ. Αυτό το δέχομαι ότι είναι ωραίο και δεν το περίμενα. Ναι, αυτό το πράγμα όμω στο τέλο το καταστρέφει η ταινία σου. Όταν μια ταινία έχει κακή τρίτη πράξη, δεν μπορεί τώρα το σενάριο να μου το βάζει τώρα στα θετικά. Μου το έχασε τώρα, μου το έγραψε. Μου έβαλε στα θετικά το σενάριο! Ναι. Το σενάριο! Ναι. Που στο τέλος πάντων είναι κεφαλικό! Μα και εσύ το βάλε στα θετικά που το σενάριο! Που κάθονται και βλέπουν φυλακισμένοι άνθρωποι, κάθονται και βλέπουν σε τηλεόραση κανονικά! Δεν σου μένει μόνο το τέλος. Έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι καν στην τηλεόραση! Έναν αγώνα δρόμου βλέπουν σε μια τηλεόραση στη φυλακή! Παιδιά, έλα τώρα. Το παιδί τώρα μου έχει φέρει επιχείρημα το οποίο είναι προ. Εσύ μου έχει φέρει τρίτη πράξη του Fast and Furious 9. Fast and Furious 9, τρίτη πράξη είναι το καλύτερο πράγμα που έχει το Fast and Furious. Έχει την ιδέα με τους μαγνήτες. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Σιγά την ιδέα. Άντε τώρα, για να μην σου θυμίσω το υπτάμενο αεροπλάνο με μαγνήτη που ρουφάει πάνω το αμάξι. Δεν στο έφερα καν. Να μην σου θυμίσω ότι υπάρχει ένα πτάμενο αμάξι που πάει στο διάστημα. Αυτό το έχω και αυτό. Ένα αμάξι φτιαγμένο πηγαίνει στο διάστημα. Πόσο πιο cool. Πόσο πιο cool. Η δική μου η ταινία σεβάστηκε το fanbase το οποίο το είχε κάνει meme και το έκανε πραγματικότητα. Ξέρει ότι είναι ηλίθιο αυτό που έκανε, αλλά το έκανε πραγματικότητα. Σεβάστηκε το fanbase. Τους έκανε. Έχει πάθει κεφαλικό. Τους έκανε το θέλημά τους πραγματικότητα. Ναι, ωραία. Τι συζητάμε δηλαδή. Τι καταλαβαίνω. Δεν θέλω να απαντήσω αυτό τώρα. Ωραία. Δεν θέλω να απαντήσω καν. Ωραία. Ποιος λέει θετικό, γιατί έχασες αυτό. Εγώ λέω. Έχασες αυτό. Εγώ λέω θετικό. Που πάει τα μάξου στο διάστημα, έχασα. Όχι, είναι δεν θετικό. Μιλάμε γι' αυτό. Μιλήσαμε για σενάριο, μου είπες. Ωραία, ναι. Ωραία. Παρόλο που εγώ έχω το Fast 9, ακόμη και από αυτό χάνει το δικό σου. Δεν κερδίζεις, αλλά ας πούμε ότι κερδίζεις. Εντάξει. Στο τέλος, έχω και plot twist. Ηλίθιο, αλλά έχω. Έχω plot twist. Είναι τελικά. Ηλίθιο, είπες, ε. Ναι, αλλά έχω. Εγώ τουλάχιστον έχω. Και τι σημαίνει αυτό. Έχω. Για ποιο λόγο πρέπει να έχει μια ταινία απλό twist. Όχι, πρέπει να έχει. Ακού. Όχι, πρέπει να έχει τέλος. Στη δική σου περίπτωση. Δεν έχει τέλος. Έχει. Δεν έχει. Τελείωσε η ταινία, θυμάσαι. Τελείωσε η ταινία και είπαμε ότι γιατί, για ποιο λόγο κατέστρεψαν όλο το υπόλοιπο ωραίο πράγμα που είπαμε, αλλά ωραία. Το υπόλοιπο ωραίο πράγμα που έχουν χτίσει. Τελείωσε το Fast and Furious 9 και είπαμε γιατί. Δημιουργήθηκε. Άλλο αυτό. Αλλά, ναι, ωραία. Αλλά το Fast and Furious 9, το είπαμε αυτό διότι είναι μέρος ενός franchise. Δεν το βλέπουμε τώρα έτσι. Το βλέπουμε μεμονωμένο. Το υπόλοιπο franchise είναι για Oscar. Έχει τρίτη πράξη με εκτός από την ιδέα με τους μαγνήτες και το plot twist που έχει και ένα αποδογύρισμα φορτηγού αλλά Dark Knight. Έχει. Και τι σημαίνει αυτό. Έχει. Πες μου, τι θυμάσαι από την τελευταία πράξη του Need for Speed. Ότι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι γενικά. Γεια σας. Και τι κέρδισες με αυτό. Έχω και ένα ωραίο love story στο σενάριο. Το έχεις πει. Ωραία, έχεις ένα ωραίο love story. Ωραία. Ωραία, τι έχεις. Εντάξει. Τίποτα. Γιατί, όπως έλεγες και εσύ πριν, γιατί μια ταινία πρέπει να έχει οπωσδήποτε love story. Δεν πρέπει να έχει οπωσδήποτε, αλλά έχω ένα ωραίο. Μπράβο. Ωραία, έχω ένα ωραίο. Συγχαρητήρια. Και άλλο ένα θετικό πάνω στο σενάριο που κερδίζει το Fast and Furious 9. Εντάξει τώρα, ωραίο love story. Ποιο love story ωραίο που είναι μέσα στα αμάξι και την πηγαίνει από εδώ και από εκεί και είναι έτοιμη να κάνει μετό και τον ερωτεύεται επειδή τρέχει με τα αμάξι. Μια χαρά είναι. Έλα τώρα, μια χαρά είναι. Αυτά τα έκανε το Tokyo Drift και τα κοροϊδεύαμε. Έλα. Έχει. Έλα τώρα. Σε ποιο franchise είναι το. Δεν θα το πάρει στην πλάτη το Fast 9 τώρα. Δεν κερδίζει με τίποτα. Και, μα χάνει μόνο και μόνο το ότι δεν έχει τέλος η ταινία σου. Δεν έχει τέλος. Χάνει. Γιατί να χάσω. Μα μου έχει πει 4 τέτοια και στα 4 έχει βγει λάθος. Γιατί είσαι σωστός. Δεν θυμάσαι τίποτα. Έλα, το χάνει αυτό. Πάμε παρακάτω. Όχι, αλλά. Επόμενο. Άρα τι κέρδισες. Ναι. Suicide Squad versus Batman και Robin. Εσύ έχει το Suicide Squad. Ναι. Ωραία. Καλά, μου πείστε. Εγώ ξεκινάω. Ναι, ξέρω εγώ. Ωραία. Το Suicide Squad να διευκρινίσουμε το πρώτο. Έχω έναν από τους καλύτερους Alfred που έχουν βγει ποτέ όλων των εποχών. Έχεις έναν από τους καλύτερους, αλλά είναι cringe. Είναι 100% cringe σε όλη την ταινία. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο έχει ταινία. Ωραία. Cringe που είναι κακό και αυτό. Δεν είναι ο Alfred cringe. Είναι οι υπόλοιποι, όχι ο Alfred. Δεν είναι ο Alfred. Ο Alfred cringe. Είναι ο μοναδικός που λέει και δύο κουβέντες σωστές και. Δύο κουβέντες. Δεν είναι κρίνη στην αρχή. Ο Άλφρεντ είναι, τι θες να πρωταγωνιστήσει, μήπως να βάλει και τη στολή του Batman για να πάει να σκοτώσει κόσμο. Είπα εγώ αυτό. Λέει cringe ατάκες. Το έχουν γράψει να λέει cringe ατάκες. Εντάξει, έτσι είναι η ταινία μου. Αυτό είναι το thing. Α. Δημιουργήθηκα για να πουλήσω παιχνίδια. Δεν δημιουργήθηκα για να είμαι. Άρα δεν είναι. Α, κέρδισε τέλος. Εντάξει. Okay. Πάμε, πες μου στο θετικό σου. Έχω πάλι το cast εγώ στα θετικά. Will Smith. Πολύ καλό. Margot Robbie που μου άρεσε πάρα πολύ στο ρόλο τη Harley Quinn. Γενικά όχι μόνο σε αυτή την ταινία. Εντάξει, συμφωνώ, όντως, εμένα δεν μου αρέσει η Margot Robbie στο ρόλο του Harley Quinn, αλλά συμφωνώ. Και Jared Leto στο ρόλο του Joker. Καλά! Άκουσε με λίγο. Καλά! Βγάλ τον Joker απ' έξω και δες τον Jared Leto. Ακόμη χειρότερα! Γιατί, μια χαρά είναι ακόμη, ο Jared Leto. Ακόμη θα λέμε το ίδιο παραμύθι θα λέμε για τον Jared Leto, ότι αν τον είχαν αφήσει να πέσει αυτά. Στο Morbius που τον αφήσανε, ποτέ τι έκανε. Μια χαρά παίζει στο Morbius. Τι έκανε?
Τι έκανε? Μια χαρά έπαιζε στο Μόρμπι. Καλά, εντάξει, έλα. Προσπαθεί, προσπαθεί. Δηλαδή στο τον κάψου... έγισε, τον, δεν τον έχει σε καλούς ρόλους, τον έχει δει. Ωραία, εφόσον ήταν τόσο καλός, γιατί τον βγάλανε από τις επόμενες ταινίες και δεν συμμετέχει? Ποιες επόμενες? Στις επόμενες, στο επόμενο Suicide Squad δεν είναι ο Τζάρετ Λέτο. Ναι, γιατί του είχαν δώσει ένα ρόλο κουλάκι. Η Μάργκο Ντρόμπι όμως είναι. Ναι, η Μάργκο Ντρόμπι είναι πάρα πολύ καλή. Κρατήσανε μόνο τον ένα ηθοποιό που έκανε σωστή δουλειά και τον Captain Boomerang. Μια χαρά σου στη δουλειά έκανε. Έλα, το cast του Suicide Squad είναι, μια χαρά είναι η μεγαλύτερη σπατάλη στην ιστορία του κινηματογράφου τώρα. Έλα, μια χαρά είναι το. Ποιος Will Smith τώρα, έλα. Τι την έχεις, Έλα, ποιος Will Smith. Το Batman και Robin. Για πες μου το cast το δικό σου. Πες μου λίγο το cast. Τι έχει το cast το δικό σου. Για πες μου το cast το δικό σου τώρα, όχι τώρα, πες μου το cast το δικό σου. Όχι, πες το. Εντάξει τώρα. Έχω έναν από τους καλύτερους Batman. Εντάξει τώρα, επειδή βγήκε ο George Clooney και ζήτησε συγγνώμη. Σιγά. Έχω το Ρόμπιν που κλαίει σαν νιάνια όλη την ταινία. Που παιδάκι. Έχεις το George Clooney που... Ναι, αλλά έχω... Έτυχε να έχω δει το βίντεο σου πρόσφατα και να λες ότι... Γιατί βγάζω βίντεο? Ότι δεν αλλάζει την έκφρασή του ποτέ, ότι είναι ότι χειρότερο. Δεν προσπαθεί καν, έλεγες, κάτι τέτοια έλεγες. Μην πούμε για τον κακό της ταινίας σου, που φόραγες μπουφάνα από πάνω. Με τα παγολογοπαίγνια. Ναι. Ό,τι καλύτερο. Το πιο διασκεδαστικό πράγμα, τουλάχιστον η δική μου ταινία είναι κακή, αλλά το ξέρει. Και το έχει περάσει στο άλλο άκρο. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να θετικό αυτό? Ναι, ότι έχει καταλάβει ότι είναι κακή και το έχει γυρίσει σε παροδία. Η δική σου ταινία είναι κακή και νομίζω ότι είναι καλή. Ωραία, μιλάμε ότι είναι μια ταινία που έχει μέσα τον Batman. Και είναι παροδία με τον Batman. Μια χαρά. Είναι μια χαρά ο Batman σε παροδία. Ο κακός σου, ο ηθοποιός, ο Σβαρτζενέγκη. Να σου πω κάτι. Με βαριά καρδιά. Με πολύ βαριά καρδιά. Τι βαριά. Σε μια ταινία σαν τη δική σου, αυτή τη στιγμή που υποστηρίζεις, που έχει κλιμάκωση στη μέση της. Για να μην πω τα καλά της δικής μου, γιατί έχει και. Πες μου το καλό. Η τέτοια, πώς τη λένε, η Ούμα Θέρμαν, είναι καλό. Στα καλύτερά της. Ναι. Τι. Στα καλύτερά της, τι ηθοποιός. Δεν παίζει καλά την Poison Ivy σε αυτή την ταινία. Θέλω να σκεφτείς την ταινία. Εντάξει, είπαμε. Πώς το λέει, παροιμία, ένα. Χελιδόνι δεν έφερε ποτέ. Ακριβώς. Μία Ούμα Θέρμαν δεν έφερε μια καλή ταινία. Ποτέ τους καφέδες. Ωραία. Μία Ούμα Θέρμαν λοιπόν δεν έφερε ποτέ μια καλή ταινία. Οπότε η ταινία σου είναι χάλια και ένα θετικό. Μόνο ένα, δεν έχει κάτι άλλο θετικό. Μόνο αυτό το θετικό είναι η Ούμα Θέρμαν και τελειώσαν. Πάμε στην επόμενη. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Όταν σου δίνω την νίκη και μετά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ θα πληρώσουμε πιστωτική κάρτα Batman. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Στο δίνω. Και βιάστηκε. Στο δίνω. Ναι, όχι. Δεν βιάστηκα. Στο δίνω γιατί δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει. Με πολύ βαριά καρδιά θα κερδίσει το Suicide Squad. Εντάξει, δεν είπα καν τα 4 θετικά, 3 θετικά που έχω, αλλά δεν τα χρειάζεται κιόλας. Ναι, δεν είπα καν τα καλύτερα 3 θετικά που άμα τα έλεγε θα τα χρησιμοποιούσα εναντίον του. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Θα επόμενο battle. Το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο, αν. 2-1 είμαστε. Έτσι. Και δύο εγώ, ένα εσύ. Ωραία. Morbius versus Wonder Woman 2 ή αλλιώς Wonder Woman 1984. Εσύ έχεις το Morbius και εγώ έχω το Wonder Woman 1984. Ποια είναι η ταινιούλα σου? Morbius. Έχω κερδίσει μόνο από το cast. Τι cast έχεις? Έχεις τον Jared Leto που νομίζει ότι μια μπορεί χαρά, να παίξει. Στα θετικά τον έχω τον Jared Leto. Από αυτό έχει ξεχάσει. Στα θετικά τον έχω τον Jared Leto. Έχεις τα θετικά του Jared Leto. Ναι. Το Jared Leto που έκανε Method Acting, που πήγαινε με πατερίτσα σε όλα τα τέτοια, καθυστερούσε τα γυρίσματα, το τι λέγανε και τελικά με πατερίτσα ο Morbius είναι 5 λεπτά στην ταινία. Τελικά πέτυχε όμως. Τι έκανε! Μια χαρά ήταν τι ο Jared Leto. Ποιος? Ο μόνος που άξιζε σε αυτή την ταινία. Έχει πάθει κεφαλικό, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο Τζάρετ Λέτο, όποτε τον βάζουν σε super hero movie και προσπαθεί με method acting να κάνει κάτι καλό, αποτυγχάνει παταγωδός. Γιατί η δικιά σου πρωταγωνίστρια, για ποιον είναι η δικιά σου πρωταγωνίστρια? Η Γκαλ Γκάντοτ γεννήθηκε για να παίξει αυτό το ρόλο. Πολύ μέτρια. Τι παραπάνω θες? Πολύ μέτρια. Μέτρια η Γκαλ Γκάντοτ στο ρόλο της Wonder Woman. Πολύ μέτρια. Στο ρόλο της Wonder Woman, η Γκαλ Γκάντοτ. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη να παίζει αυτό το ρόλο. Μέτρια. Απλά πράγματα. Θα μου πει εμένα μέτρια την Γκαλ Γκάντοτ και μου λες στα θετικά τον Τζάρετ Λέτο. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν! Δεύτερο θετικό. Για να μην μιλήσω για τον Μάιλο τώρα. Για τον άλλο, τον πρωταγωνιστή σου. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει Μάιλο στην ταινία. Έλατε. Ο οποίος δεν ξέρουμε ούτε από πού έχει λεφτά, ούτε τι κάνει, ούτε πού είναι, ούτε πού βρίσκεται. Ο οποίος πηγαίνει αντίθετα στον πρωταγωνιστή, χωρίς να έχει κάποιον λόγο. Κάνει ένα φοβερό χορό όμως μέσα στην ταινία. Άμα κάνει φοβερό, πάει στο show you think you can dance. Να μην είναι στο Morbius. Ωραία. Δεύτερο θετικό. Δικό σου. Έχω Πέντρο Πασχάλ. Στο ρόλο του κακού. Θα πέταγα αυτό το μικρόφωνο, αλλά δεν το κάνω γιατί πρέπει να ακούγομαι. Πάμε πάλι!
Έχω Πέτρο Πασκάλ σε ρόλο κακού. Δεν δούλευε ούτως ή άλλως. Ξαναλέω ότι ο Πέτρο Πασκάλ μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ένας από τους αγαπητούς μου ηθοποιούς, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί ναι. Ο κακός είναι ό,τι χειρότερο. Τι. Βασικά, τι ο κακός, γενικά τι? Η ταινία. Ο δικός μου κακός θα μπορούσε να ήταν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν ο Σολ Γκούντμαν. Άκου. Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Δεν μου μείνει όταν είδα την ταινία μετά από ένα λεπτό. Τα ξέχασα όλα. Δεν μου μείνει τίποτα. Life is good. But can be better. Δεν μου μείνει τίποτα. Μετά από ένα λεπτό τα ξέχασα όλα. Όταν είδα στο Morbius, τι σου μείνει. Τι μου έλεγες όταν είχαν πάει σινεμά. Θα σου πω εγώ τι μου έλεγες. Ναι, πες μου, τι σου έλεγα. Ναι. Ότι είχε ένα φοβερό ήχο. Ναι. Και το δεύτερο μου θετικό. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό ήχο έχει και το Spotify. Όταν βάζω να παίξω μουσική. Non sponsor. Είναι συστατικά ναι. Αυτό τη ταινία. Η δικιά σου έχει καλό ναι. Κάτι που σου έμεινε κάτι. Γιατί τη δική μου ταινία δεν την ακούγαμε. Ναι, και. Τι ήταν, μίλαγε η Γκάλ Γκάντοτ και δεν ακούγαμε τίποτα. Και τι σημαίνει αυτό. Τι θα πει αυτό τώρα, εντάξει. Ναι, όντα, έχει είχαν καλό... κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν είχαν κάνει. Ωραία, είχαν κάνει καλή δουλειά. Ναι. Ωραία, θετικότατο. Ωραία, η δική ναι. Σου δεν σου έμεινε καν αυτό. Τίποτα σου έμεινε. Τη δική σου δεν σου έμεινε. Ούτε καν η Γκάλ Γκάντοτ που τη συμπαθεί τόσο πολύ, δεν σου έμεινε καν. Ο Πέτρο Πασκάλ που είναι ο Πέτρο. Τι, μια χαρά ήταν εκεί. Ο Πέτρο Πασκάλ που ήταν ο Πέτρο Πασκάλ δεν σου μείνει καν ότι. Μια χαρά. Ότι ήταν... εγώ το μόνο που μου έμεινε από αυτή την ταινία είναι ο Πέτρο Πασκάλ. Λογικό επειδή είναι ο Πέτρο Πασκάλ. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι, επειδή είναι ο Πέτρο Πασκάλ. Ωραία. Θα πει επειδή. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Είναι ο Πέτρο Πασκάλ. Παίζει ναι. Ταινία μου. Ωραία, παίζει ναι, τη δική σου ο Πέτρο Πασκάλ. Όχι. Έλα τώρα θα μου πει τώρα για το τέτοιο τώρα, για το cast. Το cast το κερδίζει, ναι. Τον ήχο και. Θα μου πει τώρα για τον κακό τη ταινία μου που η δική σου η ταινία στην ουσία δεν έχει κακό. Η καλύτερη ιδέα τη ταινία σου. Έχει ένα... Άκου λίγο. Ναι, έχει ναι. Κακό, αλλά θα σου πω αντικειμενικά. Πώ γίνεται να είναι κακό αυτό. Άκουσε με λίγο. Η ταινία μου μπορεί να μην έχει. Να μην κακό. Έχει κακό. Ναι. Απλά θα σου πω αντικειμενικά ότι ο κακό με ηλίθιο τρόπο γίνεται κακό. Ναι. Αυτό. Αλλά έχει κακό. Ναι. Δεν έχει κακό, εντάξει, έχει. Πώς γίνεται να μου λες ότι έχει κακό όταν γίνεται με ηλίθιο τρόπο κακό. Ωραία, είναι λάθος να λες ότι δεν έχει. Μα τι κακός είναι, ποια είναι τα κίνητρα του κακού σου. Αν δεν μου δώσεις εμένα τον μαγικό ζωμό, θα γίνω κακός κι εγώ. Τι είναι αυτό τώρα. Ωραία, αυτό είπα. Ο Πέτρο Πασκάλ στη συγκεκριμένη ταινία θέλει, έχει ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Θέλει να κλέψει αυτή το δονητή, που, ναι. Το μαγικό, να κάνει την ευχή και να γίνει ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στον κόσμο. Ωραία, ναι. Είναι ξεκάθαρα, έχει ένα ξεκάθαρο κίνητρο και μάλιστα ωραία. Δεν έχω έναν κακό. Εγώ έχω δύο, έχω και την τζιτά. Α, καλά. Τι καλά, έχω τουλάχιστον. Εντάξει, ναι, ηλίθεια, αλλά έχω. Καλά, εντάξει. Άκου, εγώ στην ταινία μου έχω και τον δικό σου κακό. Τον Μάιλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η τζιτά κακιά στη συγκεκριμένη ταινία. Και επειδή το ξέρω, έχω φέρει και τον Πέτρο Πασκάλ, έχω φέρει και ένα δεύτερο για να προσπεράσω τον Μόρμπιους. Στον κακό κερδίζω. Έλα. Ωραία, ναι. Έλα, κερδίζω στον κακό. Ωραία. Για πες μου λίγο. Να σου πω λίγο. Για τα CGI της ταινίας. Ωραία, δεν έχω καλά CGI. Πες μου τα δικά σου τα CGI. Μια χαρά είναι τα CGI. Τι? Βλέπονται. Τι μια κάνουν? Χαρά βλέπονται. Τα δικά σου δεν βλέπονται. Στην τελική μάχη. Στην τελική μάχη, εντάξει, είναι πιο decent η αλήθεια είναι ναι. Τα δικά σου CGI, αλλά στην τελική μάχη είναι σαν καλύτερα. Να παλεύουν κάτι σκιές μεταξύ τους, μετά φέρνουν και τις νυχτερίδες από πάνω και προσπαθούν να καλύψουν την κακή δουλειά στα CGI που έχει γίνει με τις νυχτερίδες από πάνω. Έτσι ξέρω και εγώ να το καλύψω. Να σβήνανε και τα φώτα. Κανένα CGI δεν έκανε μια ταινία πιο καλή από μια άλλη, έτσι εντάξει. Ναι, αλλά είναι superhero ταινία. Εγώ έχω στο Λάρα χρυσή στο τέλος της ταινίας. Στο Λάρα. Ναι. Ναι. Παίρνει χρυσή στο Λάρα. Ναι. Τι παίρνει ο δικός σου πρωταγωνιστής στο τέλος. Τι αλλάζει, πώς εξελίσσεται το πρωταγωνιστή σου. Εξελίσσεται. Πώς. Από μικρό παιδί που ήταν και έφτιαξε μια. και επισκέβασε μια μηχανή και γενικά πρόσφατα. Ναι, ναι. Η δική μου πρωταγωνίστρια φέρνει πίσω στη ζωή την παλιά της αγάπη, διότι τόσα χρόνια πονάει που έχει μείνει μόνη της. Έχει μείνει μόνη της πόσα χρόνια και είναι και η Γκάλ Γκάντοτ, έτσι. Φαντάζομαι πως θα την πέφτανε και λέγει όχι, κοπέλα. Έτσι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, τον φέρνει πίσω και καταλαβαίνει με βαριά καρδιά. Άλλο εκεί το θυμάσαι ότι στεναχωρηθήκαμε πολύ, πήγαμε να κλάψουμε και οι δύο. Ναι, εγώ ήδη. Εγώ και εσύ πήγες να κλάψεις, το θυμάμαι που σου έφερα χαρτομάντιλο και έκλαιγες. Δεν το θυμάμαι όμως. Αφήνει πίσω το θέλω της για να εξελιχθεί και να πάει παρακάτω. Το κάνει ή δεν το κάνει. Το κάνει. Εν μέσω μάχη θα χάναγε ο κόσμος, όλος θα καταστρεφόταν άμα δεν γινόταν αυτό. Το κάνει. Ωραία, ναι. Το κάνει. Θα βρει άλλο. Ωραία, αυτό θα πει εξέλιξη χαρακτήρα. Ακόμη και κουράδα που είναι. Το Wonder Woman 1984, η δική σου ταινία είναι μεγαλύτερη κουράδα και πρέπει να το παραδεχτείς αυτό. Έλα τώρα. Ναι, το Morbius, ναι. Το Morbius δεν βλέπετε. Ωραία, είναι, ούτε το Wonder Woman 1984. Δεν το λέω, δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε και τα δεν δύο. Βλέπετε και τα δύο. Αλλά αν είναι να τα βάλουμε μεταξύ τους, το Morbius δεν βλέπετε. Εντάξει, το Wonder Woman βλέπετε επειδή υπάρχει και μια άλλη πολύ καλή ταινία πρώτη. Λοιπόν, αυτό όμως θα μπορούσε να ήταν και κατά της. Και αν θέλεις να μιλήσουμε, γιατί μίλησες για intro,
και μίληξε για που ήταν πιτσιρίκι. Θες μήπως να συγκρίνουμε τα δύο intros. Μήπως θυμάσαι ότι στο δικό μου intro είναι στη Θεμισκήρα η μικρή τέτοια που είναι φοβερή σκηνή. Πολύ καλό intro. Πολύ. Κέρδισα. Τι μάχη. Κέρδισα και στο intro. Τι. Κέρδισα στο intro, κέρδισα στο σενάριο, κέρδισα σε όλα, νομίζω. Τι άλλο θες να πούμε δηλαδή. Γιατί έβαλες τον Μόρπιους. Δεν το έβαλα τυχαία το παιδί, αλλά σου πω κάτι. Έχουμε γκαλγκάτο τώρα. Ωραία, ακούστε να σας πω λίγο το τσάρτελ, δεν είναι χειρότερο. Έχουμε γκαλγκάτο, έχουμε γκαλγκάτο. Δώσε γιατί πρέπει να τελειώσει. Τελείωσε. Τελείωσε. 3-1. Την επόμενη φορά κέρδισες. Πάρε αυτή εσύ. Έλα, δωράκι. Πάρε και τις δύο Squid Game. Θες ροκί? Ναι. Σκοτώ ανάποδο. Πάρε και αυτές, άντε. Όχι, αυτές μόνο, δεν βγαίνω. Ωραία. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο, τα Movie Wars. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντρέα που ήταν εδώ πέρα και έπαιξε. Μιλάμε, έδωσε και την ψυχή του για να κερδίσει σήμερα. Ήταν μια ωραία δίκαιη μάχη. Άξιος. Συγχαρητήρια, κύριε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιώκη Πρετσιόζη και τις συλλεκτικές φιγούρες Minix που ήταν παρέα μας στο σημερινό βίντεο και που θα τις έχω εγώ. Ευτυχώς τις κράτησα. Όχι. Γιατί έχω κάτι κενά στο σκηνικό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα. Εμείς σίγουρα θα περνάμε. Πάλι λέγαμε.